σοφίας. Πατοχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ενθέει και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημάς. Το μεγαλύτερο κεφάλαιο ή, να το πω αλλιώς, σημαντικότερο αγαθό από την πίστη σε αυτή τη γη που ζούμε δεν υπάρχει. Σημαντικότερο αγαθό. Χωρίς την πίστη δεν στηρίζεται όρθιο τίποτα. Ούτε από αυτά τα ανθρώπινα που ζούμε και γνωρίζουμε ή μαθαίνουμε και πολύ περισσότερο ούτε από εκείνα που αποκάλυψε ο Θεός. Επαναλαμβάνω. Σημαντικότερο, σπουδαιότερο, αγαθό από την πίστη στην ανθρώπινη ζωή δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει άνθρωπος, δεν υπάρχει άνθρωπος. Και αυτοί ακόμα που λένε εγώ δεν πιστεύω και ισχυρίζονται ότι είναι άθεοι με τη γλώσσα, στη πράξη κάνουν το ανάποδο. Πιστεύουν περισσότερο από εμάς. Πιστεύουν περισσότερο από εμάς. Θα κάνω ένα απλό, πολύ απλό ερώτημα. Ποια συζήτηση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, από τα πλάκα θα ξεκινήσω, μπορεί να σταθεί χωρίς να έχει εμπιστοσύνη ένας τον άλλον? Πέστε μου. Ποιο έργο μπορεί να γίνει οποιοδήποτε από τα ανθρώπινα έργα μπορεί να γίνει χωρίς να εμπιστευτούμε ο ένας τον άλλον? Πάει, μάλλον να ξεκινήσω αλλιώς. Γεννιέται το παιδάκι, πιάνει και μιλάει και καταλαβαίνει, αλίμονο αν ο πατέρας που έχει το παιδάκι ή η μάνα που έχει το παιδί δεν του στηρίξει το αγαθό της πίστεως. Το παιδάκι να μεγαλώσει χωρίς να μάθει απολύτως τίποτα. Χωρίς, και ακόμα και σε αυτά που οι γονείς θα θελήσουν να του πούνε, θα τα απορρίψει το παιδί. Γιατί δεν θα έχει αυτό το αγαθό, αυτή τη δύναμη να ακούει κάτι, να είναι αλήθεια και να γίνεται γνώση. Αλλιώς ούτε ο μπαμπάς, ούτε η μαμά, ούτε ο δάσκαλος. Θυμάμαι, είχα πάει μια φορά να ρωτήσω για ένα παιδάκι στο σχολείο, τώρα είναι χρόνια, πολλά χρόνια, ίσως είναι και 40 χρόνια. Από εκεί και κάτω.
Έκανα το ερώτημα, πώς πάει το παιδάκι αυτό σήμερα. Το παιδάκι αυτό το έβγαλα έξω, γιατί ήταν ανήσυχο. Προσέξτε. Όντως ανήσυχο. Και δεν τα έπαιρνα και τα πράγματα. Όπως λέει, το έβγαλα έξω, έκανα μάθημα μέσα, ανοίγει την πόρτα, είναι αστείο, αλλά για προσέξτε. Γελάω και εγώ που το λέω. Ανοίγει την πόρτα και φωνάζει. Ρε! Ο δάσκαλος λέει ψέματα. Σκεφτείτε τώρα, αν τα παιδιά όλα, όχι αυτά, και άλλα παιδιά πιστεύανε ότι ο δάσκαλος τους έλεγε ψέματα. Ποιο θα έπαιρνε στην τάξη και τι θα μαδέρανε. Χωρίς να ακουμπάει με πίστη στο δάσκαλο και αγάπη το παιδί, γνώση καμία δεν παίρνει. Σκεφτεί και κάτι άλλο. Πεινάμε και δεν αντέχουμε την πείνα και είμαστε προχωρημένοι να πάμε στο εστιατόριο να φάμε. Θα πλησιάζαμε στο εστιατόριο αν ξέραμε ότι το φαγητό που θα φάμε δεν είναι καλό. Αν δεν το πιστεύαμε ότι είναι καλό, δεν πλησιάζαμε. Και ακόμη θα ανεβαίναμε σε κανένα αυτοκίνητο να ταξιδέψουμε, αν πιστεύαμε ότι είναι ανίκανος ο οδηγός. Χωρίς την εμπιστοσύνη, τα ανθρώπινα γίνονται άλλο κάτω. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Αν προσευχόταν ο δάσκαλος, στην προηγουμένη περίπτωση είσαστε ναι. Εσείς. Ναι. Για αυτό το συγκεκριμένο παιδί θα μπορούσε να αλλάξει... Απροσευχότανε. Ναι, ο δάσκαλος. Κοιτάξτε, να μετριάσει κάποια κατάσταση μπορεί. Να τη μετατρέψει στο καλύτερο. Και να βοηθήσει τα παιδιά. Είναι στο χέρι του. Με την προσευχή να το κάνει και το πράγμα. Αλλά αν ένα παιδί έχει τις καταβολές να μην παίρνει τα γράμματα καθόλου, όσο και αν προσευχηθεί ο δάσκαλος, θα πετύχει κάτι, αλλά δεν θα κάνει το άλμα το παιδί να αποκτήσει τις γνώσεις. Γιατί γεννιέται το καθένας μας με προτερήματα ή και με λατώματα. Και οφείλεται στην προσωπική προσπάθεια του ανθρώπου η βελτίωση κυρίως. Στο άλλο, λιγότερο. Για και το έθισες. Λέγει ο Άγιος Παΐσιος. Ίσως το έχω πει και άλλη φορά, πάνω σαν τον πρότσες τώρα. Λέει, με την προσευχή αλλάζει ο άλλος τη δική μου. Και λέω, εν μέρη, ναι. Αλλά η αλλαγή χρειάζεται και τη δική σου βοήθεια, που έχεις ανάγκη βοηθείας. Εγώ θα προσευχηθώ, θα βάλει δε στο χέρι του, αλλά και εσύ το δικό σου χέρι, τα δύο. Λέγει ο Παΐσιος. Ο Άγιος Μωυσής, όχι ο που γράφει, έγραψε την Παλαιά Διαθήκη, ένας Μωυσής μαύρος Αιθίωπας. Ήταν αρχιλιστής και κάποια στιγμή θυσίασε κάποιον, τον εμαγνήτησε με τη συμπεριφορά του, με την αγιοσύνη του και τον έκανε να καταλάβει ότι πρέπει να αλλάξει πορεία ζωής. Πορεία ζωής. Από τότε και ύστερα, μπήκε σε προσπάθεια προσευχής μονάχος του. Σκεφτείτε, μεγάλωσε με στις ληστείες, ίσως και γονείς των αταλληλιστές. Ναι. Βρήκε περιβάλλον
μεγάλωσε μέσα στο περιβάλλον. Δούλεψα μέσα στο περιβάλλον των ιστών. Τον ανακήρυξα και αρχηγό. Για να σε ανακήρυξα, εσύ ο τον είχες. Ναι. Λοιπόν, συναντάει το αγαθό, σίγουρα βρήκε το γέροντα που ήταν Άγιος και είχε τη δύναμη πάνω του, αλλά συνέβαλε και αυτός. Δεν είναι δυνατόν με την προσευχή του ενός, του εκείνου που βοηθάει, να γίνει ολοκληρωμένο έργο ή και καθόλου. Χρειάζεται το ένα χέρι να ανοίξει το άλλο και να δει το πρόσωπο. Έτσι λέγανε οι πατέρες. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, χωρίς στο θέμα επάνω λέει, χωρίς την πίστη, λέει άλλος, καλή την πίστη, και λέμε εμείς την εμπιστοσύνη, καμία πρόοδος, καμία γνώση, καμία συναλλαγή δεν γίνεται. Καμία συναλλαγή δεν γίνεται. Ακριβώς. Αυτό επειδή είναι από τα αγαθά χωρίς τα οποία τίποτα δεν στηρίζεται, τίποτα, απολύτως τίποτα δεν στηρίζεται. Το καταλαβαίνω αυτό που λέω. Δεν στηρίζεται τίποτα απολύτως. Και πολύ από τα ανθρώπινα. Είπα, τα άνω-κάτω έρχονται άμα στα στοιχειώδη της ζωής, στις συναλλαγές της στοιχειώδης της ζωής, νύψει εμπιστοσύνη, σταματάνε όλα. Τελεία και παύλα. Δεν προχωράει τίποτα ανθρώπινο. Είναι και αυτό που λέγατε πριν δύο Σαββάτα, πριν τρία Σαββάτα, αν θυμάμαι καλά, λέγατε ένα λόγο στην Εκκλησία. Αν και η μάνα δεν διδάξει το μικρό το παιδί από μικρό, που μετά λέγατε ότι όλες οι εκκλησίες πάνε μεγάλοι άνθρωποι. Η νεολαία όλο έρχονται πίσω. Δεν πάει. Η μάνα πρέπει από μικρό το παιδί να το πάει στην εκκλησία, να του πει λόγω Θεού ή ξέρω εγώ. Πώς θα πάρει το δρόμο της σειρά όπως πήραμε εμείς. Φύγαμε από την εκκλησία, ξαναγυρίσαμε. Είχαμε τη βάση όμως, είχαμε τη μαλλιά. Ναι, έτσι όπως τα λες είναι. Πρέπει να υπάρχει η καλλιέργεια, να καλλιεργείται το παιδί. Και επαναλαμβάνω και εκείνο και δέστε το καλά. Στον κόσμο αυτό που ζούμε. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην στηρίζεται στη καλή την πίστη, στην εμπιστοσύνη. Και ο μεγαλύτερος άνθρωπος χρειάζεται να κάνει συναλλαγή, χρειάζεται να ταξιδεύσει, χρειάζεται να φάει. Αν δεν έχει αυτό, να έχει εμπιστοσύνη σε αυτούς που του προσφέρουν εκείνα, θα μείνει νηστικός, δεν θα ταξιδεύσει, δεν θα κάνει τίποτα. Είναι αναγκαίο, περισσότερο το φαγητό, η πίστη και στα ανθρώπινα και στα θεία. Δηλαδή πολλοί άνθρωποι μπορεί να χάνουν το μισθό από τον εγωισμό και από την υπερηφάνεια τους και από την αντίδραση που κάνουν στον εαυτό τους. Αλλιώς πώς. Κανένας δεν γεννιέται χωρίς εκείνο το αγαθό. Κανένας απολύτως. Στραγγαλίζεται ο άνθρωπος εσωτερικά, είτε με διδαχή στραβή, σε διδάσκουν στραβά, είτε με βιβλία που διαβάζεις και είναι γεμάτο δηλητήριο, είτε από σύνορα στροφές που δεν έχουν καμία επικοινωνία με τα αγαθά της ζωής. Έτσι ο άνθρωπος πεθαίνει. Ο Κύριος είπε το εξής. Εγώ ήρθα και διδάσκω την αλήθεια. Ο διδάσκαλος αληθείας, για να διδάσκω καταλάβετε. Και είπε ότι ενώ έχετε αυτιά, δεν με ακούτε. Τον ακούγανε, όπως ακούτε εσείς.
αλλά δεν με ακούτε. Και πολλές φορές έλεγε, ο έχων όταν ακούει, άκουε το. Δηλαδή, εκείνος του είχε αυτιά, όχι σαν των ζώων που ακούνε όλα τα ζώα. Αλλά τα άλλα αυτά τα μέσα, της καλής προθέσεως, εκείνος που έχει την καλή πρόθεση, τα αυτιά, τα όμορφα, ας με ακούσει. Χρειάζεται τα αυτιά τα καλά για την καλή ακοή. Να περάσει μέσα, να ενισχυθεί το αγαθό, το δέντρο της πίστεως. Συνεχίζω. Το αγαθό αυτό που είναι φυτεμένο από το Θεό, φυτεμένο από το Θεό είναι, έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα, λέει, και τις έβαλε στο παράδεισο. Και όλη μέρα συζητούσαν με το Θεό στον παράδεισο ο Αδάμ και η Εύα. Λέει η Αγία Γραφή ότι ήσαν συνόμιλοι. Συνόμιλο σημαίνει συναστρέφονταν μαζί και συζητούσαν μαζί με τον Θεό για τις προσευχές. Μιλούσαν. Είναι φυτεμένο λοιπόν το αγαθό, αλλά αγαθό, το είπες προηγουμένως εσύ, το παραλαμβάνω και εγώ τώρα, που δεν καλλιεργείται, σβήνει. Χάνεται. Χάνεται. Μέσα στους αιώνες που κυλάνε, τους χριστιανικούς αιώνες και τους προχριστιανικούς στη Παλαιά Διαθήκη, συναντάμε παραδείγματα προφητών, πατριαρχών, γυναικών που ύψωσαν ανάστημα λόγω της πίστεως που είχαν και στα μετέπειτα χρόνια όλη η ιστορία η χριστιανική μας προβάλλει παραδείγματα πίστεως έως θανάτου. Έως θανάτου. Λέγει ένα κομμάτι από την Παλαιά Διαθήκη, όχι την Καινή Διαθήκη, είναι νομίζω από τη Σοφία Σολομώντος, ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που λέει «Έως θανάτου αγώνησε υπέρ της αληθείας για την αλήθεια, να αγωνίζεσαι, βάζοντας το κεφάλι να στο κόψουνε για την αλήθεια. Και Κύριος ο Θεός πολεμήσει υπέρ σου. Και ο Θεός θα είναι μπροστάρης. Δεν θα είσαι εσύ εκείνος που θα πολεμάς πρώτος. Ο Θεός μπροστάρης. Πάνω στην πίστη σημαίνει αυτό. Ότι πάνω στην πίστη στο Θεό δεν φοβάσαι ούτε και το θάνατο. Δεν είσαι δειλός. Βεβαίως, η πίστη, από την πίστη, έχει διαφορά. Κάπου λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι με την αγάπη που εσύ θα προσφέρεις στο Θεό, θα έχεις από το Θεό. Πάνω στην πίστη που έχεις στο Θεό, πρόσθεση άλλης πίστεως εκ μέρους του Θεού. Θα πολλαπλασιάζεται η πίστη που έχεις αν αγαπάς τον Θεό. Θα πολλαπλασιάζεται και θα πηγαίνεις, λέει, από πίστη σε πίστη και από δόξα σε δόξα. Λέει Απόστολος Παύλος ένα ωραίο παράδειγμα. Γεννιέται το μικρό παιδί, το βρέφος, το ταΐζει η μάνα το γαλάτισε.
μέχρι ένα διάστημα. Φτάνει σε κάποια ηλικία και προσπαθεί η μάνα να κάνει αλλαγή του γάλακτός της με μαλακά φαγητά που σηκώνει και το στόμα του παιδιού και το στόμα του παιδιού. Όσο προχωράει το παιδί, τόσο τρώει και στερεές τροφές. Και όσο μεγαλώνει το παιδί, τόσο το παιδί από μόνο του, όσο μεγαλώνει, καταλαβαίνει τις τροφές που θα τρώει. Μέχρι ότου, λέει, γίνει ο άνθρωπος, το παιδί, φτάσει σε ηλικία απονήπιο, ανδρωθεί. Υπάρχει, επαναλαμβάνω, τροφή ατελής, το γάλα είναι ατελής για μας, ατελές για μας. Το νήπιο πίνει το γάλα της μάνας. Οι τροφές που τρώει ένα μικρό παιδάκι δεν τις τρώει εμείς, δεν μπορεί να στηριχτούμε. Αυτό στηρίζεται όμως. Πηγαίνει σταδιακά, ανωδικά το παιδί από την μαλακότερη τροφή στη ισχυρότερη τροφή. Όσο ισχυροποιείται, τόσο ισχυρότερη τροφή τρώει. Λέει όμως από το εφάλι το εξής. Το ίδιο συμβαίνει και στην πνευματική ζωή. Υπάρχει πνευματική ζωή που μοιάζει με του νήπιου μόλις ανοίγει τα μάτια ο χριστιανός και καταλαβαίνει. Α, Θεέ μου, υπάρχησε. Αργά σε κατάλαβα. Από εκεί πέρα αρχίζει η πορεία για τροφή. Το λέμε στο Λασπάρχο. Λέει, όταν σας γνώρισα και σας έκανα χριστιανούς, καθαρά, προχωρηθείς το λέει, σας τάιζα γαλατάκι, σαν τα μικρά παιδιά. Όταν λέει, πια ανδρωθήκατε, σας έδωσα στερεά τροφή. Βρέθηκε κάποιος ανάμεσά τους, στην Κόρινθο. Και εκείνος διέπραξε ένα μεγάλο αμάρτημα. Είχε παραμάνα, είχε παντρευτεί ο πατέρας πάλι και έπεσε με την παραμάνα του. Άμα ψάξε, προκοτήσε, το γράφεται. Με αφορμή αυτό έγραψε τη Δευτέρα Πασκορδίου επιστολή. Με αφορμή αυτό. Και του είδε να είναι αδρανείς οι χριστιανοί απέναντι στο γεγονός. Να μην παίρνουν τα μέτρα στο αμάρτημα εκείνο, γιατί σε μια χριστιανική, φρέσκια χριστιανική κοινωνία, φρέσκια, δεν μιλάμε να έχει μπαγιατέψει και να έχει ρίζες βαθιές, είχε τις ρίζες σαν το δέντρο, μικρές. Τους λέει, στεκόσαστε ακόμη και δεν το πετάξατε έξω από την εκκλησία. Καθαρά το λέει. Παραδώστε το, λέει, στο σατανά. Τι σημαίνει αυτό? Μέσα από την εκκλησία, έξω αυτός. Δεν χρειάζεται μέσα στην εκκλησία. Και για να καταλάβετε, να φέρει και ένα άλλο παράδειγμα. Το γράφει πράξη των Αποστόλων. Το γράφουν οι πράξη των Αποστόλων. Τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, στην εποχή του Αποστόλου Πέτρου, του Αποστόλου Ιωάννου, Παύλου κλπ. Πέτρου. Λοιπόν, οι χριστιανοί πουλάγαν τις περιουσίες τους, τις πουλάγανε και βάζανε, λέει, τα χρήματα που εισέβαιναν στους πόδας των Αποστόλων. Δηλαδή, στα χέρια των Αποστόλων βάζανε. Δεν, και όσοι ήσαν χριστιανοί τότε, αυτό κάνανε. Και είχαν κοινές τράπεζες που τρώγανε. Τρώγανε σε ένα τραπέζι όλοι από εκείνα τα αγαθά που πουλάγανε και τα δίνανε στους Αποστόλους.
βρέθηκε μια οικογένεια, ένα ζευγάρι, ο Ανανίας και η Σαφύρα. Για να καταλάβουμε σήμερα πράγματα, ο Ανανίας και η Σαφύρα. Που ήσαν χριστιανοί και πούλησαν τα υπάρχοντά τους. Αλλά κράτησαν ένα μέρος. Ένα μέρος. Το ξέρετε, το λέμε εκείνο για να καταλάβουμε σήμερα πράγματα. Πάνω στο θέμα το προηγούμενο. Πάνε και δίνουν την ίσπραξη αφού κρατήσανε ένα μέρος. Όλα τα δώσατε αυτά που εισπράξατε στη γλώσσα τη δική μας, ρωτάει ο Απόστολος Πέτρος. Ναι. Και πέφτει κάτω και πεθαίνει. Ο Ανανίας. Πήγαν και θάψανε, λέει. Γυρίζανε από την ταφή, μόλις είχε μπει στο χώρο εκείνο η γυναίκα του, η Σαφύρα. Λέει, αυτά που εισπράξατε, καταθέσατε όλα. Λέει και η γυναίκα ψέματα. Ιδού οι πόδες των θαψάντων των άντρα σου. Ακούς τα βήματα. Είναι τα βήματα εκείνων που πήγαν θάψαν τον άντρα σου, είτε ψέματα. Σταματάμε εδώ, δεν χρειάζεται παραπέρα για να δείξουμε το γεγονός. Στα πρώτα βήματα του χριστιανισμού δεν έστεκε το κακό παράδειγμα μέσα. Δεν έπρεπε να σταθεί, γιατί μπόλιαζε και τους άλλους. Μα ήταν νοπή η είσοδος στον χριστιανισμό μέσα. Χρειαζόταν άλλο το πράγμα. Βλέποντας το παράδειγμα, την τιμωρία, σφυγόντουσαν οι άλλοι. Σου λέει να φροντίσουμε να στεκόμαστε όρθια. Το λέγω εκείνο το πράγμα για να καταλάβουμε ότι όταν είναι φρέσκο το πράγμα, χρειάζεται προσοχή. Επαναλαμβάνω ότι η πορεία μας είναι από το καλό στο καλύτερο. Βελτιούμενοι με πτώσεις, αλλά βελτιούμενοι. Η πίστη, λοιπόν, το θέμα που έχουμε, είναι ότι δεν είναι στάσιμη σε ένα σημείο. Το στάσιμο είναι άρρωστο. Είναι στο τέλμα, είναι στη λάσπη. Προχωράει, ανεβαίνει. Το είπα και ο Κύριος αυτό. Όταν είπε ότι η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με το κόκο του συνάπεως, το συνάπει σποράκι, που το σπέρνουμε, λέει, το σποράκι και πέφτει στη γη και σιγά σιγά λέει γίνεται δέντρο, το λέει ο Κύριος και το πράγμα, και πάνω στο δέντρο, λέει, ανεβαίνουν τα πουλάκια και κάνουν τις φωλιές τους. Αυτή είναι η πίστη. Σποράκι. Πολλαπλασιάζεται και εκεί πια γίνεται δέντρο και αγκαλιάζει όλο τον κόσμο. Αγκαλιάζει όλο τον κόσμο. Ένας αρχαίος σοφός, τώρα αν θυμάμαι καλά, αν είναι ο Αρχιμίδης ή κάποιος άλλος, έλεγε το εξής. Εύκολα μπορείς να κουνήσεις μία πετρούλα. Προχωράς, σηκώνεις κάτι παραπάνω. Φτάνεις σε ένα σημείο, δεν μπορείς να σηκώσεις βράχο, και έλεγε, επειδή ανακάλυψε μία δύναμη, λέει, μία δύναμη που μπορούσε, λέει, να κουνήσει και το βουνό. Αν είναι ο Αρχιμίδης. Και ποια ήταν αυτή η δύναμη? Ουσιαστικά βρήκε δύναμη που μπορούσε να κουνήσει βράχο ολόκληρο. Τους λεγόμενους μοχλούς. Βάζεις μια
πέτρα από κάτω, ένα σύντροφο πάνω και το κουνά στο. Με τα χέρια δεν μπορείς. Και έλεγε το περίφημο εκείνο. Δώσε μου τόπο να σταθώ και τα αργάν και τη γη θα κινήσω. Γιατί το λέω αυτό. Ο άνθρωπος βρίσκει δυνάμεις για να σηκώσει και βουνά ακόμη. Να σας θυμίσω. Ως δαν έχει πίστην, ως κόκκον συνάπεως, σαν το σποράκι του συναπιού, δύναται η πίν, μπορεί να πει, στο όρος εκείνο, στο βουνό αυτό, άρθητη και βγήθητη στη θάλασσα. Σήκω από εκεί και πήγαινε στη θάλασσα. Αλλά να έχουμε πίστη σαν κόκκος συνάπιος. Το φαντάστηκε το πράγμα. Το σοδούλι πράγμα είναι το συνάπι και το παρομοιάζει ο Κύριος την πίστη σαν κόκκος συνάπιος. Περνάει από το λογισμό μου αυτή τη στιγμή, από τη μνήμη μου, μια φωνή που ακουγόταν μπροστά από ένα όχλο που βάδιζε μπροστά ο Κύριος. Μια φωνή, μια γυναίκα στην πλάτη σας που φώναζε «Κάνε μου καλά το παιδί μου», και είχε άρρωστη την κόρη και δεν μπορούσε να γίνει καλά πουθενά. Και ο Κύριος έκανε τον κουφό. Δηλαδή άκουγε, αλλά δεν γύριζε να πει «θα στην κάνω καλά», προχωρούσε. Και αυτή φώναζε συνεχώς. Ενοχλούσε. Φώναζε συνεχώς. «Κύριε, και έκλαξα προς εσύ, άκουσό μου». Αυτό είναι το, η ουσία. Το φώναζε σημαίνει έκραζε προς τον Κύριο. Για να την ακούσει ο Κύριος. «Κύριε, κάνε αυτό που σου λέει για να σηκωθεί να φύγει, για να ησυχάσουμε». «Μαθηθέ», είπα στον Κύριο, «κράζει όπισθεν ημών», λέει. Να, πίσω μας είναι και φωνάζει. Κράζει. «Όχι», είπε ο Κύριος, «αυτή είναι η δωλολάτρησα. Εγώ ήρθα για τα παιδιά μου, τους Ισραηλίτες». Γιατί είπε το περίφημο, «θα πάρω το ψωμί τον άρτο από τους Ισραηλίτες», ψωμί εννοείς τη διδασκαλία του, την προσφορά του, «να το ρίξω», λέει, «στα κοινάρια». Αυτή είναι σιροφινίκησα, ειδωλάτησα, πιστεύει στα είδωλα. Εγώ ήρθα να κάνω καλό στο Ισραήλ, πως αυτή είναι. «Ναι, Κύριε, καλά λες», του φωνάζει η γυναίκα. «Ναι, Κύριε, καλά λες». Και γάρ τα κοινάρια και λέει, όχι σκύλι, τα κοινάρια, τα σκυλάκια. Έτσι παρουσιάστηκε αυτό της. «Εγώ δεν είμαι σκυλί, η σκύλη είναι άλλη. Εγώ είμαι κοινάριο. Σαν σκυλάκι, ένα ψυχουλάκι θα μου δώσεις. Ένα ψυχουλάκι». «Θα πάρω», λέει, «τον άρτο βαλή της κοιναρής», είπε ο Κύριος. «Θα πάρω τον άρτο από τους Εβραίους, να δώσω στα σκυλάκια που είναι δωράτρες. Και γάρ τα κοινάρια εστί από το ψυχείο των πιπτών των τραπέζης. Τρώνε
από τα ψυχουλάκια που φτιάχνουν το τραπέζι, που τρώνε οι κύριοι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Εδώ είναι ένα άλλο προσόν της πίστεως, της μεγάλης πίστεως, δηλαδή να ξεφτιλίζει τον εαυτό σου μπροστά στον κόσμο, το ξεφτιλίζει, είπε, σκυλάκι, ψυχουλάκι ζητάω. Και όμως ο Κύριος θα έκανε το έργο του, αλλά για να δείξει το μέγεθος της πίστεως της γυναίκας, ότι δεν το κουνούσε με τίποτα αν δεν έκανε καλά το παιδί της, είπε αυτά που είπε, αλλά όχι είναι, γυρίζει και λέει μετά στον κόσμο ο Κύριος, να έχουμε υπόψη ένα πράγμα. Δεν έχουμε την οπτική εικόνα, το τι γινόταν εκεί που έγινε εκείνο το γεγονός. Τα φέρνουν μπροστά μας, λαό να ακολουθεί μαζί. Δεν ήταν ένας δύο. Γιατί ο Κύριος όλη η μέρα έκανε θαύματα και ξεσήκωνε ολόκληρες τις πόλεις. Γιατί πώς θα είπαν οι γραμματείς και φαρισαίοι. Ο κόσμος πάει μαζί του. Το λέγανε μέσα φαρισαίοι. Πρέπει να πάρω μέτρα, να το ξεκαθαρίσουμε από τη μέση. Ναι, γιατί δεν ήταν ένα γεγονός μικρό. Ήταν, λέει, δωδεκάπονη σηκώνονταν, λέει, ολόκληρη, και ακολουθήσει τον Κύριο. Αυτή η γυναίκα μπροστά στον κόσμο έκανε, έσκυψε και είπε αυτά που είπε. Γι' αυτό της είπε ο Κύριος μπροστά στον κόσμο, αυτή δωράτρησα. Όχι είναι μεγάλη σου η πίστη. Γεννηθεί το σύνος θέλης. Η πίστη που έχεις είναι μεγάλη. Τώρα, κοιτάξτε, δείτε. Η πίστη είναι κάτι που το διαβάζει ο Κύριος, κάτι που το έχει καθένα από μέσα του και γνωρίζει όχι ακριβώς ένα μέγεθος της πίστεως που, μπορεί να, που υπάρχει μέσα. Και αυτή εκδηλώνεται σε περιστάσεις που είναι, πώς το λέει, εύκαιρη, δηλαδή κατάλληλη περίσταση. Αλλιώς δεν εκδηλώνεται να τη δει και ο κόσμος. Γιατί αλλή μόνο μας να γυρνόταν πίστη και να την έβλεπε ο κόσμος. Τότε είναι δώρο άδωρο. Είναι κρυφό, είναι δώρο Θεού. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι χωρίς το αγαθό της πίστεως δεν στηρίζεται τίποτα απολύτως στον κόσμο αυτό που ζούμε. Και το λέω και το φωνάζω. Καμία απολύτως σχέση ανθρώπινη δεν στηρίζεται, καμιά συναλλαγή και έρχονται τα άνω κάτω, το λέει ο Χρυσόστομος σε κάποιο σημείο, λέει γέγονεν, έχουν γίνει, τα άνω κάτω, τούμπα έχουν έρθει. Και ξέρετε γιατί? Γιατί είναι ακούσα επίστης. Αυτό λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Είναι απούσα, απουσιάζει η πίστη. Γέγονε τα άνω κάτω. Αν απουσιάζει η πίστη, απουσιάζει και ο Θεός απουσιάζει. Γιατί πιστεύω εις ένα Θεό, δεν πιστεύεις σε ένα Θεό με τα έργα σου. Τούτο εδώ, το μηχάνημα, δεν το δέχεται με τίποτα αυτό. Δεν το δέχεται με τίποτα. Λέει ο Απόστολος Παύλος, σήμερα το διάβασα, το διαβάσει, δεν ξέρω πόσες φορές, για να καταλάβω την επιστολή, την προς Εβραίους, προς Ρωμαίους, λέει ότι όταν έθνη, λαοί, τα μη νόμων έχοντα, που δεν έχουν αυτό το νόμο, υπάρχουν λαοί που δεν έχουν αυτό. Φύση τα του νόμου ποιοι, φύση σημαίνει εντελώς φυσικά, προσέξτε, φέρετε στο μυαλό σας ένα λαό που δεν γνωρίζει καν το Ευαγγέλιο.
το νόμο του Θεού. Να το πω απλά. Και ανάμεσα στο λαό εκείνο βλέπω ανθρώπους να κάνουν αυτά που λέει ο νόμος. Να κάνουν αυτά που λέει ο νόμος. Γιατί, το λέω εδώ μέσα. Γιατί είναι εδώ φυσικά τοποθετημένο το μηχανηματάκι εκείνο που σου λέει όχι, δεν το κάνεις εκείνο. Δεν επιτρέπεται. Είναι παράνομο, είναι άδικο, είναι επιβλαβές, είναι επιζήμιο. Και για σένα και για τους άλλους. Που λέγεται συνείδησης. Λέει, λαοί υπάρχουν που δεν έχουν τον νόμο του Θεού. Αλλά έχουν τον άλλο νόμο, το φυσικό νόμο που έχει βάλει ο Θεός εδώ μέσα. Πώς βάδιζε ο Αδάμ και Εύα στον παράδεισο. Είχανε τούτο. Τον είχανε γραπτό τον νόμο στη συνείδηση μέσα. Γραπτός. Όλοι τον έχουμε τον γραπτό νόμο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν το έχει. Και αυτοί που ισχυρίζονται και λένε δεν πιστεύουν, μιλάνε για ηθική, μιλάνε για δίκαιο. Πού πηγάζουν εκείνα τα πράγματα. Για αυτοί που κυβερνάνε σήμερα, που είναι αριστεροί και λένε ότι είναι άθεοι. Αυτά είναι λόγια του αέρα. Γιατί μιλάς για δικαιοσύνη. Άσχετα δεν τι κάνεις. Λέμε το βιβλίο. Για να το λέμε βιβλίο, υπάρχει το βιβλίο. Για να λέμε δικαιοσύνη, υπάρχει δικαιοσύνη. Για να λέμε Θεός, υπάρχει Θεός. Τι θέλω να πω με αυτό το πράγμα. Ισχυρίζονται ότι είναι άθεοι. Σε τι πράγμα, ποιο πράγμα αρνούνται. Αν δεν υπήρχε ο Θεός, δεν θα λέγανε να είμαι άθεος. Χωρίς να υπάρχει, δεν ονοματίζεις. Δεν το παραδέχομαι, γιατί θέλω να κάνω αυτό που αρέσει, ναι. Αλλά δεν βοηθάει τη λογική καθόλου, την αχρηστεύει όταν λες, δεν υπάρχει αυτό. Δεν λειτουργεί η λογική πάνω σε αυτό. Είναι εντελώς μαύρη και δεν κουνιέται καθόλου. Λοιπόν, τι ώρα είναι. Παραδέκα. Παραδέκα είναι. Τι παραδέκα. Επαναλαμβάνω, μέσα στο χώρο που ζούμε, στο χριστιανικό χώρο, είτε η οικογένεια είτε σπίτι είναι, χωρίς το αγαθό αυτό, δεν φτιάχνουμε ούτε οικογένεια, ούτε σχολείο, ούτε κοινωνία. Στη γραφή μέσα, στην Αγία Γραφή, εδώ, και στην Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχουν παραδείγματα Αγίων που τα έργα τους, όταν τα διαβάζουμε μέσα από τη Γραφή ή μέσα από τη Συναξάρια, δεν συλλαμβάνονται εδώ με τίποτα. Απλά θα πω, υπάρχει Κύριε, ο Αγιοντόνιος, ο Αγιοντόνιος, άλλος αγιότερος από μένα. Αυτό λέγεται, θα το πω απλά για να το καταλάβετε, είναι εδώ στροφή και γράφει με 30 χιλιόμετρα θα πας, άμα πας με 70 έπεσε στον κρεμό. Γι' αυτό έκανε και στον Τόνιος. Όταν ρωτάει τον Κύριο, υπάρχει άλλος αγιότερος από μένα, έκανε υπέρβαση. Αλλά λένε αυτοί που μελετούν αυτό ακριβώς το φαινόμενο, ήταν θεία παραχώρηση. Για να δούμε τι. Ότι από μένα τον Άγιο υπάρχει άλλος αγιότερος. Και τον αγιότερο υπάρχει άλλος πιο ανώτερος από εμάς. Λέει ναι, υπάρχει. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό το παράδειγμα. Θα πας στο τσαγκάρι στην Αίγυπτο. Αυτός είναι αγιότερος από σένα. Λέει. Τον βρήκε λέει το τσαγκάρι. Πήγε τον βρήκε. Ο τσαγκάρις κρυβότανε. Γιατί κανένας άγιος δεν βγάζει να πει εγώ είμαι άγιος.
τον πίεσα, τον πίεσα, δεν του έλεγε ότι. Πες μου, μέσα λέει ο κύριος να σε ρωτήσω τι κάνεις εδώ πέρα για να κάνω κι εγώ. Που είμαι στην έρημο και κάνω μια ζωή προσευχή τα χέρια μου ψηλά. Του λέει εδώ που είμαι, εργάζομαι, προσεύχομαι και εισπράττω. 10 ευρώ. Το 1/3 το δίνω στους φτωχούς. Το 1/3 στην εκκλησία και το άλλο 1/3 εγώ. Και η ζωή μου κυλάει μέσα στην εργασία και ψηλά στον ουρανό τα μάτια μου. Πήρε το μήνυμά του, έφυγε ο Άγιος. Τι λέγω με αυτό? Μία πίστη από άλλη πίστη διαφέρει. Ο Άγιος Αντώνιος με τον τρόπο του είχε φτάσει σε, λέμε, μέγας Αντώνιος. Άλλος δεν υπάρχει σε Άγιος Γενναιότερος. Όμως εκεί του είπε ο Θεός, πήγαινε να πάρεις μάθημα να γίνεις καλύτερος. Γιατί ποτέ δεν είναι στατική η πίστη. Δεν είναι δηλαδή, έφτασα 10% 10 παραμένει. Πάει 30, 40, 50, 100% και άμα έχεις δυνατότητες, περνάει και το κοντέρ ακόμα, το 100%. Στρέμματος πίστεως. Γιατί λέει, δια πίστεως κατηγονήσαν τον βασιλείας, με την πίστη λέει, νίκησαν άρχοντες οι πρόγονοι των Εβραίων, έβεσαν δύναμη πυρός, αχρίστευσαν τη δύναμη της φωτιάς, οι Άγιοι Τρισπέδες που ρηχθήκαν στη φωτιά. Εκεί τους ρίξανε στη φωτιά να τους κάψουν, δεν κεγόντουσαν. Λέει, αυτό λέει, έβεσαν δύναμη πυρός, έκλεισαν στόματα λεόντων, στα λιτάρια μέσα, τους ρίξανε, όπως το προφήτη Δανιήλ, και δεν τον έφαγε, δεν τον έφαγε τα λιτάρια. Και ούτω καθεξής. Επαναλαμβάνω και τελειώνω με αυτό που θα πω, ότι χωρίς πίστη είναι ζωή χωρίς καμία δύναμη. Άχρηστη η ζωή πέρα για πέρα. Δεν έχει νόημα η ζωή. Με την πίστη αποκτάμε το νόημα. Γιατί μας οδηγεί η πίστη στον Κύριο, ο Κύριος μας δίνει τη χάρη Του, μας θεώνει και μας οδηγεί στη Βασιλεία του Ουρανού. Αμήν. Να πέρα το δικά σας. Κουραστήκαμε και φαγόσαμε. Πάμε. Βλέπετε, είπα και καλογιόμαστε προηγουμένως, παγωνιά την περασμένη φορά και είμαστε πάρα πάρα. Τώρα έκανε καλά και το φαστινιόλογο, να δεις που δεν θα είναι σήμερα. Λοιπόν, Άγιος ο Θεός. Άγιος Γύρος, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Γύρος, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, ελέησον ημάς. Πάτε λοιπόν, καλείς ουρανείς, ευχαριστείτε το όνομά σου, φέτε τα συγγύρια, γεννηθεί το θέλημά σου, όσο το λαμβάνω και επιτυχείς, τον άρτο λοιπόν των εκκλούσεων, δώσε μη σήμερα. Κάφε σημεί τα διλήμματα λοιπόν, όσοι γεννήσεις αφήνε, σου μιλέτε σημών. Και μη είσαι ενέργειες ημάς συγγραφμών, αλλά είσαι ημάς από το κουδιού. Διερχόν, παθήν, παθέρον ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Γράφτο το θέμα εκεί πέρα, πάτε. Ναι. Πίστης, η ζωή του κόσμου. Τίποτα άλλο. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Επίσης, γεια σας.